Ό,τι φαίνεται μετά από ανάρτηση του κυρίου Φωτίου, που είναι ουσιαστικά εφευρέτης του ΣΥΤΡΑΚ, η Χίος όχι πανελλαδικά αλλά παγκόσμια είναι η πέμπτη σε χρήσεις του μηχανήματος. Υπάρχουν, από όσο γνωρίζω, ίσως και 100 μηχανήματα παγκοσμίως, από τα οποία η εταιρεία ΤΟΒΕΑ που το εγκαθιστά έχει συλλέξει στοιχεία και αυτή τη στιγμή η Χίος είναι πέμπτη σε αριθμό χρήσεων συγκριτικά με όλα τα μηχανήματα. Αυτό είναι και ιδιαίτερα σημαντικό αν λάβουμε υπόψη ότι άλλες περιοχές που βρίσκονται πάνω από τη Χίο έχουν πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς, όπως η Γλυφάδα που είναι πρώτη. Θεωρείτε δηλαδή ότι η εγκατάσταση ενός τέτοιου μηχανήματος έχει προσελκύσει και κόσμο στη Χίο που μπορεί να μην ερχόταν σε διαφορετική περίπτωση? Από όσο γνωρίζω εγώ από μόνος μου, με την επαφή που έχω με τους χρήστες, σίγουρα έχω ήδη γνωρίσει την πρώτη χρήστη, τη Γαλλίδα που πέρσι το χρησιμοποίησε για πρώτη φορά, η οποία και φέτος από ό,τι είδα ήταν στοιχείο για να το ξαναχρησιμοποιήσει. Όπως επίσης και την οικογένεια που ήρθε από την Ιταλία, η οποία μας επισκέφθηκε και εδώ και μας είπαν ότι θα συνεχίσουν να έρχονται για τα επόμενα χρόνια. Από ό,τι βλέπω, ήδη έχει προσελκύσει δηλαδή και ξένους επισκέπτες και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτοί είναι τουρίστες που ταξιδεύουν όχι μεμονωμένα. Είναι η Ιταλία, ήταν 4 άτομα, οικογένεια 4. Ήρθε στη Χίο για πάνω από ένα μήνα, προκειμένου ο χρήστης να κάνει τα μπάνια του. Και είναι και κάτι επαναλαμβανόμενο, δηλαδή την επόμενη χρονιά και τις επόμενες χρονιές θα ξανάρθουν. Επομένως, ίσως είναι μια ευκαιρία και για το νησί, εφόσον δημιουργεί αυτές τις υποδομές πρώτα για τους πολίτες του νησιού που τις έχουν ανάγκη, να το εκμεταλλευτεί και τουριστικά.